της Gamescom και πάμε να δούμε και εδώ πέρα τι μας περιμένει. Ξεκινάμε με το περίπτερο της Deep Silver, η οποία έχει τη διανομή αρκετών τίτλων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Όπως βλέπετε εδώ έχουμε μπροστά μας το Lords of the Fallen, έχουμε το Alien Isolation δίπλα. Και πάμε να περάσουμε από τα πλάγια όπου θα βρούμε και στα αριστερά μας το περίπτερο της Nintendo, το οποίο όπως βλέπω εδώ έχει αρκετό κόσμο. Για να δούμε. Είναι και το Ryzen 3 εδώ στα δεξιά. Οπότε δεν ξέρω, όχι εδώ για τον κόσμο, το Ryzen 3 είναι. Όλους αυτός ο χαμός εδώ που περιμένουμε, για να δούμε και από την Nintendo τι γίνεται. Είναι το Dead Island εδώ. Η ουρά που περιμένει ο κόσμος για να παίξει, βλέπετε τι γίνεται. Και εδώ στα αριστερά το περίπτερο της Nintendo. Πάρα πολλά από τα παιχνίδια που είδαμε και στην E3. Όπως θα έχετε καταλάβει, ο χώρος που έχει η Nintendo πλέον στην Gamescom είναι αρκετά περιορισμένος. Άλλες περιόδους ήταν σχεδόν το μισό booth, έπιανε σχεδόν όλο το μπροστινό κομμάτι του χώρου στο οποίο βρισκόταν. Πλέον έχει περιοριστεί σε αυτό το πάρα πολύ μικρό κομμάτι, το οποίο παραδόξως και για την γερμανική αγορά είναι πάρα πολύ μικρό. Δίπλα ακριβώς βλέπουμε το περίπτερο της Warner με το Batman και το Shadow of Mordor, το Middle-earth να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του περιπτέρου. Βλέπετε ότι ο κόσμος εδώ έχει μαζευτεί και εξηματίσει και ουρά για να παίξει. Και στα δεξιά ακριβώς πάμε στην Square Enix και στο Final Fantasy το 14, το Realm Reborn, το οποίο βλέπετε το δικό μου μαζέψει. Πάμε προς τα μέσα. Στα δεξιά εδώ από το περίπτωτο της Square βρίσκεται ένας χώρος εστίασης, δεν πολύ ασχολούμαστε. Bethesda με The Evil Within και Battlecry ακριβώς δίπλα και άλλους τίτλους στην αριστερή πλευρά του περιπτέρου. Δύο κοπελιές ερωτημένες. Πάρα πολλές εταιρείες συνεχίζουν και έχουν τους τίτλους στα γερμανικά και τα τρέιλερ, κυρίως εντάξει, ο κόσμος ο οποίος θα έρθει είναι γερμανόφωνο στην πλειοψηφία, οι παρουσιάσεις για τον τύπο γίνονται αλλού. Εδώ πέρα βλέπουμε την Nacon εταιρεία με περιφερειακά, ένα πρωτότυπο περίπτερο. Εδώ στα δεξιά το περίπτερο της Oculus, το οποίο έχει και αυτό τον κόσμο του στην E3, όπως σας είχαμε γράψει, ήταν σχεδόν απροσπέλαστη η κατάσταση. Αριστερά μέσα το περίπτερο του Twitch και μπαίνουμε στην περιοχή ESL Arena με την υποστήριξη της Cooler Master, η BenQ βρίσκεται εδώ μπροστά, βλέπετε εδώ τι γίνεται, το Smite, η Logitech εδώ ακριβώς και εδώ γίνονται τα πρώτα σχήματα, βλέπετε ακριβώς την κατάσταση. Pillars of Eternity, όχι Eternity, το περίπτωτο του Twitch όπως σας είπαμε. Και εδώ ακριβώς έχουμε eSports Arena. Βλέπετε ακριβώς τι γίνεται, πώς καλύπτεται. Εδώ πέρα βρίσκεται χώρος για το κοινό, ο οποίος στην παρούσα φάση είναι περιορισμένος. Εδώ είναι ένας τύπος μάλλον από το Matrix, ξέρω εγώ. Και βλέπουμε ακριβώς εδώ το stage το οποίο έχει στηθεί. Κάνουμε και μία βόλτα στο περίπτωτο του Twitch για να κλείσουμε και από αυτό το hall. Βλέπετε εδώ τον κόσμο ο οποίος έχει έρθει, ομάδες, Guild Wars 2. Και στα δεξιά θα κλείσουμε με το shop του ESL Arena με πάρα πολλά έξυπνα μπουζάκια με μοχλό.